διαμαρτυρίας της Παμπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος από την Γενική Γραμματέα της Παμπονδιακής, κυρία Θηνά Σωτηριάδου. Εμείς, οι απανταχού Έλληνες απόγονοι των Ορθόδοξων... Εμείς, οι απανταχού Έλληνες απόγονοι των Ορθόδοξων Ελλήνων, που για 30 αιώνες έζησαν και μεγαλούργησαν στη γενέθλια γη του Ευξήνου Πόντου, που σήμερα αποτελεί τμήμα της τουρκικής επικράτειας με αισθήματα δικαίου, χρέους και τιμής. Νομιμοποιούμαστε να ζητήσουμε από την τουρκική δημοκρατία την αναγνώριση των εγκλημάτων ενάντια στους προγόνους μας, την περίοδο του 1914-1923, καθώς οι 353.000 άταφοι νεκροί μας υπήρξαν πολίτες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και γενοκτονήθηκαν μαζί με Αρμένιους και Ασσύριους, στο όνομα της ισοπαίδωσης της διαφορετικότητας. Εφόσον η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία συντίθεται και συναποτελείται τόσο από την Οθωμανική όσο και από την Κεμαλική κληρονομιά, διατηρούμε ακέραιο το δικαίωμα, το αγωνίζεστε υπέρ της αίτησης συγγνώμης από τους πολιτιακούς και πολιτικούς παράγοντες της Τουρκίας για τα δραματικά γεγονότα της γενοκτονίας στις Μητροπόλεις, στις πόλεις, τα χωριά του Ευξήνου Πόντου. Η ειρήνη, η καλή γειτονία, η δημιουργική συνεργασία δεν μπορούν να εδράζονται στο ιστορικό ψεύδος, την αναλγησία, τη διαστρέβλωση, την απροκάλυπτη επιθετικότητα και την άρνηση της ιστορίας. Σήμερα, έχοντας συμπληρώσει έναν αιώνα από τη γενοκτονία στην Καθημάς Ανατολή, εμείς οι απόγονοι των θυμάτων διατρανώνουμε την πίστη μας στις αξίες της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, του σεβασμού, των πολιτικών δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας. Απαιτούμε από την Τουρκία να αναγνωρίσει τη γενοκτονία που διέπραξε το κεμαλικό καθεστώς στις αρχές του προηγούμενου αιώνα σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών, Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, οι οποίοι ζούσαν και άκμαζαν για χιλιετίες στα εδάφη της σύγχρονης Τουρκίας. Να σταματήσει να διώκει τους ελεύθερα σκεπτόμενους πολίτες της σύγχρονης Τουρκίας, οι οποίοι μάχονται για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Να αναστηλώσει το μνημείο του ελληνικού πολιτισμού, να επιδείξει τον απαιτούμενο σεβασμό και να αποκαταστήσει τη χρήση όσων καταπατώνται, όπως η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, η Αγία Σοφία Τραπεζούντας και η Παναγία Σουμελά. Να ιδρύσει μνημεία και μουσεία γενοκτονίας στην περιοχή του Πόντου, τα οποία θα λειτουργήσουν διδακτικά στις νέες γενιές με στόχο την ουσιαστική συμφιλίωση των λαών και να σταματήσει την επιθετική πολιτική ενάντια σε γείτονες χώρες. Ευχαριστώ. Σας απευθύνω.